Η ΕΠΟΝ ηγήθηκε στην οργάνωση της νεολαίας και στον αγώνα με όλες τις μορφές ενάντια στο φασισμό για την απελευθέρωση του λαού μας. Στην ΕΠΟΝ εντάχθηκαν πάνω από 600.000 νέοι και νέες, με το χωνί, με τις προκηρύξεις και τον παράνομο τύπο, με το όπλο ενάντια στους ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Πρώτοι στη μάχη για την επιβίωση του λαού, πρώτοι στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ενάντια στα πρότυπα του συμβιβασμού που καλλιεργούσαν στην νεολαία. Μετά την απελευθέρωση και την ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944, την περίοδο του τρίχρονου ένοπλου αγώνα του, χιλιάδες επονίτες εντάχθηκαν στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, δίνοντας ξανά με το όπλο στο χέρι τον αγώνα για μια νέα Ελλάδα κόντρα στην αστική τάξη της χώρας και τους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία αρχικά και τη ΣΥΠΑ στη συνέχεια. Με θάρρος, τόλμη, αυταπάρνηση, λεβεντιά και έφυγε βρηματικότητα, πάλεψαν για να έρθουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Είμαστε περήφανοι γιατί η ΚΝΕ είναι συνοχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ, του βασικού μοχλού ανάπτυξης της ΕΠΟΝ. Η ΚΝΕ είναι περήφανη για τις ρίζες της. Είμαστε περήφανοι για ό,τι κατέκτησε ο λαός μας, γιατί τα κέρδισε με σκληρούς αγώνες και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Το ΚΚΕ έδωσε συνολικά στους λαϊκούς αγώνες και συγκεκριμένα την περίοδο εκείνη χιλιάδες από τα καλύτερα παιδιά του. Δημιούργησε πρότυπα και στάσεις ζωής. Καλλιέργησε στην πράξη το μαζικό ηρωισμό. Στο σημερινό μας αγώνα, ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, τους πολέμους, την προσφυγιά, τον φασισμό, στην πάλη για τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία, βρίσκουν συνέχεια οι αγωνιστικές μαχητικές παραδόσεις της ΕΠΟΝ. Εμπνεόμαστε από την 100χρονη ηρωική πορεία του ΚΚΕ. Μελετάμε, διδασκόμαστε την πείρα των αγώνων του λαού μας και της νεολαίας. Ιδιαίτερα σήμερα που κεφάλαιο και κυβερνήσεις επιδιώκουν να μετατρέψουν την πανδημία σε χρυσή ευκαιρία, που ενώ τα θύματα από την πανδημία COVID-19 αυξάνονται κατά χιλιάδες ημερησίως, σε καραντίνα επιχειρείται να πούνε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των μάχημων υγειονομικών, των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους. Οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει πολλά. Δεν πρέπει και δεν μπορούν να πληρώσουν ξανά. Τιμάμε την ιστορία μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη ενός ολόκληρου αιώνα αγώνων και θυσιών του κόμματός μας, πιο έτοιμοι και πιο ικανοί να ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν για τους κομμουνιστές.